Λοιπόν, πρόσφατα φιλοξενήθηκα στο δικό της το στούντιο και όπως μας έχει υποσχεθεί και πάντα κρατάει τις υποσχέσεις της, ότι θα ερχόταν εδώ να μας πει τη δικιά της καλημέρα και να τα πούμε, η Χριστιάνα μας. Χριστιάνα Αριστοτέλους, πού είσαι βρε Χριστιάνα μου? Καλημέρα, Ελπίδα. Καλώς το κορίτσι μας. Θέλω να σε φιλήσω, αλλά είπαμε να κρατάμε τις αποστάσεις. Ναι, πρέπει να μείνουμε μέχρι εδώ και είναι αυτός ο καινούργιος. Αυτό ακριβώς. Τι κάνεις, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Στο σπίτι μας. Πού κάθομαι? Όπου θες. Στη μέση κάπου εκεί. Α, στη μέση? Για να είναι καλύτερο το πλάνο, νομίζω, παιδιά. Όπου θέλετε, όπου μου πείτε. Αλλά όπου βολεύεσαι. Είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε. Χαιρόμαστε που είσαι εδώ σήμερα, γιατί το έχεις υποσχεθεί και ξέρω ότι άμα υπόσχεσαι. Ναι, εννοείται. Εντάξει, όλο το ανθρώπο τη ζωή είναι ελπίδα μου. Εγώ αυτό ξέρω. Και αυτό κρατάω στη ζωή μου. Αυτό ακριβώς, αυτό. Και πώς θα πας, καταρχήν, πού τα κλείνετε εσείς? Αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή. Αλήθεια? Εσείς έμαθα ότι πάτε. Πάμε μέχρι 24 τελικά, ναι. Εμείς, ναι. Μια χαρά. Και πότε βγαίνετε, Σεπτέμβριο? 7 Σεπτεμβρίου. 7. Μια χαρά. Εμείς λίγο πιο μετά, νομίζω. Αφού θα αργήσουμε έτσι, ναι, να κλείσουμε. Αλλά εντάξει, θα κάνετε κάποιες αλλαγές φέτος? Θα κάνουμε αρκετές αλλαγές, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν κλείσει πρώτα η σεζόν. Να πάρεις λίγο τις ανάσες σου, να ξεκουραστούμε, να σκεφτούμε καινούργια πράγματα. Είμαστε σε φάση που ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα να προετοιμάζονται, να γίνονται αλλαγές. Αλλά νομίζω ότι με το που κλείσει η σεζόν, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο είναι εκεί που θα πάρθουν πάρα πολλές αποφάσεις. Βέβαια. Τώρα με το καθημερινό το πρόγραμμα, ναι, κτλ. Είναι λίγο δύσκολο. Χριστιάνα μου, θέλω να μου περιγράψεις μία μέρα της καθημερινότητας σου. Δηλαδή, ξυπνάς πρωί, ξέρω το, γιατί την προηγούμενη φορά είχα μιλήσει με έναν παρατήρηση που σου λέει: Κοιμάμαι, αυτό να ρωτήσεις. Είναι ο ύπνος μου. Τι εννοείς? Τι να σου πω. Νομίζω ότι τις τελευταίες τρεις μέρες πρέπει να έχω συμπληρώσει. Όχι, χθες κοιμήθηκα 5 ώρες. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Προχθές κοιμήθηκα 4 και πριν 3 μέρες 1 ώρα. Οπότε έχω συμπληρώσει 10 ώρες για 3 μέρες. Νομίζω ότι είμαι καλά. Έχεις βρε Χριστία. Είσαι πάρα πολύ καλά και είσαι και πανέμορφη. Πώς το καταφέρνεις αυτό, μπορείς να μου πεις? Κοίτα, δεν έχεις επιλογή. Ούτως ή αλλιώς όμως δεν ήμουν εκεί πριν ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν μες στα κρεβάτια μέχρι τις 10 το πρωί. Και, δηλαδή να ξυπνήσω 10 η ώρα το πρωί. Νομίζω ότι πάει, χάθηκε η μέρα όλη. Διότι Χριστέ μου, τι θα γίνει τώρα, πώς θα τα προλάβω? Ούτε μια μέρα την εβδομάδα δεν το έχεις ανάγκη αυτό? Το έχω ανάγκη, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορείς να το κάνεις, ναι, λόγω των παιδιών. Έχω ανάγκη να σου πω εγώ και να κοιμηθώ 10 λεπτά. Πολλές φορές μπορώ να πω στο καμαρί μου, όταν είμαι πραγματικά λιώμα στην κούραση, μπορώ να πω στα παιδιά ότι μπαίνω μέσα 10 λεπτά και βγαίνω άλλος άνθρωπος. Κοιμάσαι? Ναι, κοιμάμαι. Τα καταφέρνεις? Όχι. Στα 10 λεπτά. Κοιμήθηκα σε μία απονεύρωση τελευταία, πρέπει να σου πω. Αλήθεια? Ναι, είναι τόση πολύ έλλειψη ύπνου. Κοιμήθηκα σε μία απονεύρωση δηλαδή. Ναι. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και ως άνθρωπος. Εσύ δεν κοιμάσαι πολλές ώρες, αλλά είναι και τα παιδιά. Όχι, έχει να κάνει με τα παιδιά. Μπορεί να μην ήμουν ο άνθρωπος που θα κοιμόμουν 10 ώρο, 12 ώρο πριν, αλλά με το που ήρθε η Μελίνα, ήταν πολύ αστάτος ο ύπνος της. Ήμουνα και εγώ η μαμά του τύπου. Για να ξυπνήσω το μωρό, σημαίνει ότι θέλει, είτε αγκαλιά, είτε γάλαν κλπ. Δεν ακολούθησα τις συμβουλές του, κόψε το γάλαν το βράδυ. Και τους πρώτους πολλούς μήνες με ξυπνούσε για να πιει 30 ml γάλα. Μόνο. Μετά από 2 ώρες, ξανά. Άλλα 30 ml. Και εσύ τίποτα. Εσύ τα έδινε κανονικά. Εννοείται. Εννοείται. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω, δηλαδή, δεν είμαι μάνα για να πω ότι το συμμερίζομαι, αλλά μπορώ να καταλάβω αυτό που λες. Ναι. Ναι. Ο δεύτερος βέβαια πέρασε από ΟΙΚ. Μετά τους δύο μήνες πήγα στον παιδίατρο και του λέω: Γιατρέ, του έκοψα το βραδινό γάλα. Δηλαδή, μάνα μου, το καημένο, δεν έκλε τρεις μέρες και δεν το πιπηλού. Χαϊδεύα τον κελέ του, συγγνώμη, αγάπη μου, συγγνώμη. Του λες και συγγνώμη όμως. Ναι. Αλλά ξυπνάω κάπου και για τον Ανδρέα είχε γάλα μέσα στο βράδυ κλπ. Αλλά μία φορά τουλάχιστον ο Ανδρέας. Δεν είναι αυτόν το συνέχεια. Ναι. Εκτός και αν έχουμε μία ιδιαίτερη βραδιά. Είναι παιδάκια, μπορεί να έχουν και τις ιδιαίτερες βραδιές τους. Και αφού ξυπνάς το πρωί που ξυπνάς, αν κοιμάσαι. Κοίτα, θα παίξουμε, μετά θα ετοιμάσουμε πράγματα στο σπιτάκι μας, ετοιμαστούμε για το σχολείο, γιατί έχουμε επιστρέψει στο σχολείο, η Μελίνα δηλαδή. Είναι το ραδιόφωνο, είναι η εκπομπή και ξέρεις, προσπαθώ να κλέψω χρόνο και να σου πω την αλήθεια, όπως όλες οι μαμάδες, Ελπίδα μου, έχεις πάντα αυτόν το άγχος ότι δεν είσαι αρκετά καλή, δεν είσαι αρκετά εκεί. Αν μια μέρα κάτι σου πάει στραβά, ξεκινάς, τι μάνα είμαι εγώ, έχω ξεχάσει το τάδε πράγμα, έχω ξεχάσει τον πρώτο καιρό, όταν ήρθε η Μελίνα στη ζωή μας, εξεχνούσα πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή
πήγαινα κάπου με το μωρό και νιώθω ότι ετοίμασα πάρα πολύ καλά τη τσάντουλα του μωρού. Έλα όμως που όταν χρειαζόμουν ας πούμε, κάτι το οποίο ήταν σημαντικό. Πιπίλα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Α, τόσο σημαντικό. Ναι. Την πάτησε πάρα πολλές φορές. Λίγο καιρό μου πήρε, αλλά ξέρεις, είναι μεγάλη απογοήτευση. Απογοητεύεσαι εσύ από σένα. Ότι. Mm-hmm. Μα τι μάνα είμαι τέλος πάντων, ένεφερα πιπίλα του μωρού, ένεφερα το πιπερό του μωρού, ένεφερα. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Αλλά πώς αναπρολάβει ένας άνθρωπος. Ναι, αντιλαμβάνεσαι. Τώρα είμαι πολύ οργανωμένη. Τώρα πες μου, θα πας εκεί με τα μωρά. Αμέσως έτοιμα. Ναι, εκπαιδεύεσαι. Ναι, εκπαιδεύεσαι, αυτό θα σου λέγα. Αντιλαμβάνεσαι ότι άμα δεν έχεις παιδιά είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι, ελπίδα μου. Και φιλοσοφία το ξέρει. Θα αντιληφθείς και εσύ κάποια στιγμή, το καλό. Εύχομαι, αν θέλεις. Αλλά δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή θα πάω στο σπίτι μετά την εκπομπή, θα φύγει η θεία μου η οποία μου προσέχει τα μωρά. Άρα φεύγω από την εκπομπή που είμαι εκεί σε γρήγορση, αναλαμβάνω τα παιδιά μέχρι να κοιμηθούν, γύρω στις 10 το βράδυ που θα τελειώσω και με τους δύο. Να φας, να κάνεις ένα μπάνιο, καταλαβαίνεις ότι δεν προλαβαίνεις να καθίσεις στον καναπέ να ξεκουραστείς και όλα τα σχετικά. Πρέπει να κοιμηθείς γιατί σε 2 ώρες θα ξυπνήσεις και πάει λέγοντας. Και πάει λέγοντας. Εντάξει, και αντέχεις, εγώ το έχω πάρει απόφαση. Όταν γίνουν 15, τους λέω θα κοιμηθώ, αλλά ούτε εκεί θα κοιμάμαι νομίζω. Θα είναι άλλες οι έγνοιες. Δεν πειράζει, καλά να είναι τα εκεί μωρά. Εκεί δεν περιμένεις να έρθουν από τα έξω που θα βγαίνουν, που ναι. Θα είσαι μέσα στη αγωνία. Ναι, τώρα που πήγανε, τι ώρα θα έρθουν στην ώρα τους που γυρίζουν. Ναι. Αυτό θα έχεις μετά. Κάθε ηλικία έχει τις δικές της αγωνίες. Βέβαια, έτσι είναι. Και το πρόγραμμά σου βέβαια είναι πολύ κουραστικό έτσι όπως μας το είπες, αλλά ξέρω και βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό γυμνάζεσαι κιόλας. Ναι. Βρίσκεις τον χρόνο. Κάνω τη γυμναστική μου λίγο το πρωί. Αυτή την εβδομάδα, ας πούμε, δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν πρόλαβα, αλλά καλή υγεία. Ναι. Ξεκίνησα, να σου πω την αλήθεια, ξεκίνησα γιατί διαπίστωσα ότι ανέβαινα τη σκάλα του σπιτιού, κρατώντας, ας πούμε, τα μωρά και κουραζόμουν. Και λέω, δεν γίνεται να είμαι 36 χρονών και να μην έχω τις δυνάμεις και τις αντοχές, γιατί είναι και πολύ δύσκολο το πρόγραμμα μου. Οπότε ήθελα να νιώθω δυνατή, ήθελα mm-hmm. να νιώθω ότι ναι. σωματικά μπορώ να αντεπεξέλθω, να μην κουράζομαι τόσο εύκολα κλπ. Οπότε ξεκίνησα, πήρα μια φίλη μου τη Κρίστη, γιατί δεν μπορούσα να πηγαίνω. Ερχόταν σπίτι πολύ πρωί ή κάναμε μέσω βιντεοκλήσεις. Τώρα, ας πούμε, στην καραντίνα, κάναμε μέσω βιντεοκλήσεις. Και ακολουθούσες κανονικά. Ακολουθούσα. 2-3 φορές την εβδομάδα, μην φανταστείς ότι είμαι υπερβολική. Καμία σχέση. Σου λέω, αυτή την εβδομάδα δεν έχω κάνει. Και δεν θα προλάβω αυτή την εβδομάδα. Να κάνω, αλλά είπαμε. Καλή υγεία. Ναι, τι να κάνεις και εσύ, να έχει για κομμάτια, δεν γίνεται. Ναι. Και μπράβο σου που το κάνεις και αυτό. Αλλά έτσι. Με βοηθά. Νομίζω ότι αυτό μου δίνει την ενέργεια. Αυτό δεν ήμουν ποτέ φίλη της γυμναστικής και φαν της γυμναστικής και όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι πραγματικά μου δίνει ενέργεια να αντέχω πιο πολύ. Αυτό έχω νιώσει, αυτό έχω καταλάβει. Ναι, όντως, σου δίνει πολύ ενέργεια νομίζω η γυμναστική. Το νιώθω και εγώ κάθε φορά. Ναι. Και τα είχα και εγώ παρατήσει κανένα χρόνο, βρε Χριστιανά μου. Και τώρα σιγά σιγά αρχίσω να επιστρέφω και νιώθω πολύ καλύτερα ναι. κιόλας. Σου δίνει ενέργεια. Ναι. Ναι. Χριστιανά μου, εννοείται συνεχίζει το απογευματινό όπως τα έχουμε πει και πριν, 7 Σεπτεμβρίου. 7 του μήνα, ναι. Που ξεκινάτε και πάλι. Έχεις κάτι στο μυαλό σου που θα ήθελες να κάνεις τηλεοπτικά εκτός από το απογευματινό? Κοίτα, νομίζω κάποιο show που μπορεί να. Είναι γνωστή η αγάπη που έχω για τα βραδινά, είναι. Για τα live τα βραδινά. Γιατί λίγο με τις οπτικογραφημένες εκπομπές, εγώ δεν το έχω πολύ, να σου πω την αλήθεια. Έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να έχω φυσική αντίδραση. Δεν. Ακόμη και στα λάθη τα οποία θα γίνουν, είναι όλα τόσο αυθόρμητα, τόσο αληθινά εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι μια εκπομπή, ούτε το καθημερινό, ούτε ένα βραδινό που μπορείς να πεις, όπα παιδιά, πάμε, έχω πει πατάτα. Πάμε να το, το διορθώσουμε. Να το διορθώσουμε, να το πάμε πάλι από την αρχή. Οπότε αυτό έχει μια μαγεία, έχει μια αδρεναλίνη. Εγώ λατρεύω τις εκπομπές που είναι live εκείνη τη στιγμή, όπως και το απογευματινό. Αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι ότι ντε και καλά πρέπει να κάνω βραδινό ή και το άλλο. Συζητώντας και με τον Πέτρο Πέτρου στο σταθμό, που είναι ο διευθυντής μας, που είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πέρα από ένας όντως υπέροχος διευθυντής κλπ. Αλλά συζητώντας και με τα παιδιά και με το κανάλι, δεν σημαίνει ότι αν κάνει βραδινό Α, πρέπει να το κάνω εγώ. Μπορεί να μην είναι στα δικά μου μέτρα. Ακριβώς. Υπάρχουν και αυτό. Άλλοι παρουσιαστές. Ενώ δεν σημαίνει. Συζητάμε με το κανάλι διάφορα πράγματα. Και χαίρομαι που το λες και το αντιλαμβάνεσαι αυτό για το. Για όνομα του Θεού. Δεν για είμαστε να το ακούσει μόνοι και ο κόσμος. Γιατί ναι, δεν σημαίνει ότι σου κάνω μια πρόταση. Είναι και πώς το νιώθεις και αν σου ταιριάζει. Μπορεί να ταιριάζει σε κάποιον άλλο συνάδελφο. Έτσι δεν είναι. Να σου πω. Στο παρελθόν. Μπορώ να σου πω ότι δεν είχα τόσο πολύ την επιλογή. Δηλαδή, όταν ήμουν στο ΜΕΚΑ, για παράδειγμα, ήταν ότι θα κάνεις αυτό, Χριστίνα μου, ωραία, πάμε να κάνουμε αυτό. Ξέρεις, τα πρώτα χρόνια που είσαι,
Είναι πολύ διαφορετικός και ο τρόπος που μετράς εσύ τα πράγματα. Όχι ότι έχω κάνει κάτι που δεν ήθελα, προς Θεού. Απλά θέλω να σου πω ότι δεν λειτουργούσε το πράγμα όπως δουλεύει σήμερα. Ήταν Χριστιανά, αλλά θα κάνεις αυτό. Ωραία, εντάξει παιδιά, θα κάνεις το άλλο. Εντάξει παιδιά, γενικά το έχω να είμαι λίγο στρατιώτη στη δουλειά μου. Είσαι, ναι. Είμαι πολύ στρατιωτάκι. Όπου και αν είμαι, θεωρώ ότι υπηρετώ τη δουλειά μου, δεν με υπηρετεί η δουλειά μου. Σωστό. Αυτό θέλω να κάνω. Αυτό βγαίνει και προς τα έξω, εκτός ότι αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Είναι και αυτό το πράγμα, ότι δουλεύεις. Ναι, δουλεύεις, ναι. Δεν βγαίνει αλλιώς, ελπίδα μου. Ακριβώς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θέλει πολύ κουπί η δουλειά που διαλέξαμε. Θα σταματούσες την απογευματινή τη ζώνη? Γιατί να τη σταματήσω? Γιατί μπορεί να ήθελες να κάνεις πρωινή, ας πούμε. Δεν έχει να κάνει με τη ζώνη. Δεν με ενοχλεί η ζώνη που είμαι στο κανάλι. Δηλαδή, αν ο σταθμός έρθει αύριο και μου πει, Χριστιανά μου, μας βοηθάει περισσότερο να είσαι μεσημέρι. Δεν πρόκειται να πω εγώ στο κανάλι, όχι παιδιά, εγώ θέλω να είμαι απόγευμα. Αν έρθουν να μου πούν, Χριστιανά μου, θέλουμε να κάνεις το πρωινό. Σίγουρα κάθε παρουσιαστής έχει κάποιες προτιμήσεις, αλλά δεν είμαστε εμείς που έχουμε πάντα την τελική απόφαση. Πρέπει να είναι και οι δύο μεριές ευχαριστημένες. Δεν μπορεί ένας παρουσιαστής στα δικά μου δεδομένα, ενώ για τα δικά μου δεδομένα, το πώς το έχω εγώ στο μυαλό μου, να μπαίνει μέσα στο κανάλι και να είναι ντίβα. Δεν συμβαίνει αυτό. Ναι, βέβαια. Υπάρχει αυτό. Εμένα δεν με εκφράζει. Θεωρώ ότι είμαστε... Θα συζητήσεις πάντα με όλους τους συνεργάτες και όλη την ομάδα. Για να βρείτε αυτό που ταιριάζει και σε εσένα και στην ομάδα και γενικότερα, έτσι. Εννοείται. Εννοείται. Δηλαδή, ήδη με τα παιδιά κάνουμε διάφορες συζητήσεις. Δεν είναι μόνο το τι θέλω εγώ. Είμαστε όλοι μαζί. Ναι, συζητάμε πάρα πολλά πράγματα. Έχεις δεχθεί πισόπλατες μαχαιριές σε αυτόν τον χώρο? Δηλαδή, έχεις στεναχωρεθεί από άτομα τα οποία νόμιζες ότι ήταν κοντά σου, αλλά τελικά σε στεναχώρησαν με κάποιον τρόπο? Αρκετές φορές. Αρκετές φορές, αλλά να σου πω, πια έχω μάθει να στεναχωριέμαι από ανθρώπους που πραγματικά αγαπώ. Δηλαδή, παλιότερα δεν μπορούσα να καταλάβω το γιατί. Αυτό είναι το γιατί. Υπήρχε μέσα στο μυαλό μου γιατί το ένα. Το γιατί που έχουμε πάντα βρει. Όχι, κατάφερα πολύ σύντομα να το αποβάλω. Αλήθεια. Και να πω ότι, Χριστιανά μου, δεν υπάρχει γιατί. Επειδή έτσι. Επειδή έτσι. Δεν υπάρχει γιατί. Επειδή... Το γιατί ίσως απαντηθεί με την πάροδο του χρόνου δεν μόνο. Δεν αφορά, ελπίδα μου, να σου πω την αλήθεια. Δεν με αφορά να καταλάβω τι μπορεί να κουβαλάει κάποιος ο οποίος θα λειτουργήσει με κακία. Δεν με αφορά να το καταλάβω αυτό, να το αντιληφθώ. Μπορώ να το συγχωρέσω, να το ξεχάσω, να το βάλω στην άκρη, αλλά δεν χρειάζεται να το ψυχαναλύσω κιόλας και να το καταλάβω. Έχω πιο ωραία πράγματα να κάνω. Πολύ ωραία αντιμετώπιση. Ναι. Αυτή είναι πάρα πολύ γιατί ωραία. Πρέπει να καταλάβω εγώ γιατί κάποιος ξύπνησε και την είδε κάπως έναν πρωί και αποφάσισε να κάνει αυτό, αυτόν και αυτό. Ναι. Γιατί πρέπει εγώ να σπαταλήσω χρόνο να το αναλύσω. Σωστά. Ο καθένας επιλέγει αυτό που συμφωνώ θέλει να απόλυτα. Είναι. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή είσαι γενικότερα ειλικρινής και αυθόρμητη και απέναντι στον κόσμο και γενικότερα, τον τελευταίο καιρό να ακούγονται διάφορα για σένα, το σύζυγό σου, τον Γιώργο, ότι δεν τα πάτε καλά κτλ. Έχεις βγει και εσύ, εσύ ίδια και ναι. Το είπες και στην εκπομπή. Δεν θέλω να μου πεις αν τα πάτε καλά ή όχι. Αυτό δεν θέλω. Εντάξει, θέλω να μου πεις. Σε στεναχωρούν αυτά όμως που ασχολούνται όχι, τόσο βέβαια. Πολύ. Τι να με στεναχωρήσει, είναι αστείο, είναι πολύ αστείο. Να ασχολείται κάποιος με την προσωπική σου ζωή τόσο πολύ, ρε παιδί. Όχι, να σου πω, άλλα με έχουν ίσως στεναχωρήσει. Ίσως και ανυπόστατα τα πράγματα. Δεν με έχει στεναχωρήσει, να σου πω την αλήθεια. Επειδή ακούγεται τόσο έντονο ότι έχουμε χωρίσει με τον Γιώργο. Μάλιστα, χθες μου έστελαν και κάποια σχόλια ότι γιατί δεν ευχήθηκε στο σύζυγό της δημόσια. Γραφενικά που. Α, να σου ζήσει! Να το χαίρεσαι! Ευχαριστώ πολύ, ελπίδα μου. Και κάποιοι έγραψαν από κάτω ότι μα αφού είναι σε διάσταση, ρε παιδιά, γιατί να του ευχηθεί. Αλήθεια. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Ο κάθε ένας αυτό που θα ακούσει μπορεί να το πιστέψει. Είναι και κάποιοι που το μεταφέρουν ότι. Σίγουρα πράγματα, ξέρω για να σου λέω κλπ. Μέχρι που πριν σίγουρα. Από λίγο καιρό. Με τη Χριστιανά συνέχεια είχα είμαι. Πάρει τηλεφώνω την κοπελά του αδερφού μου και τη λένε ρε, η Χριστιανά και ο Γιώργο. Του λέει τι να σα πω, ρε παιδιά, χθες ήμασταν μαζί του. Του λέει πώς έχω χωρίσει άνθρωποι. το ακούω από παντού. Όχι, δεν με έχει στεναχωρήσει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν με έχει στεναχωρήσει καθόλου. Τι να πω τώρα, να βγαίνω κάθε μέρα και να λέω είμαστε μαζί, είμαστε μαζί, είμαστε μαζί. Όχι βέβαια, δεν χρειάζεται. Βγήκε μια φορά στην εκπομπή είπα, και ναι. Είπες ναι, αλλά δεν χρειάζεται, όχι. Αλλά ξέρεις, κάπου σε στεναχωρούν αυτά. Δηλαδή το να ασχολούνται. Ας ασχοληθούμε τα επαγγελματικά. Όχι, δεν με στεναχωρούν. Δεν και καλά με στεναχωρούν. Δεν με στεναχωρούν. Δεν σε στεναχωρούν. Γιατί σε στεναχωρούν. Ίσως το σκέφτομαι. Τώρα το σκέφτομαι για τη δικιά μου τη μεριά, ξέρεις. Όταν ασχολούνται με τα επαγγελματικά,
δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει βεβαίως, θα ακούσω, θα δεκτώ και την κριτική και όλα, αλλά όταν ασχοληθεί κάποιος με τα προσωπικά μου, που θέλω να τα αφήνω για λίγο στην άκρη, εκεί είναι που με ενοχλεί εμένα. Ελπίδα, με έχω ακούσει τόσα πολλά μέχρι σήμερα. Δηλαδή, όντως. Τι να σου πω, αυτά είναι χάδια. Δηλαδή, δεν το βρίσκω τίποτα αυτό που ακούστηκε, να σου πω την αλήθεια. Ότι μια χαρά είναι. Μια χαρά να δώσει την αγάπη μας και στο Γιώργο και έχεις χρόνια και πολλά να το χαίρεσαι. Από τον Γιώργο. Τα φιλιά μου. Του λέω θα τις δώσω. Και στα παιδάκια. Ναι, είσαι και καλά. Στα δύο τα πανέμορφα. Πριν κλείσουμε έτσι, θέλω να σου δώσω, θα σου λέω δύο επιλογές. Ναι. Γιατί όλα στη ζωή είναι θέμα επιλογών. Και θα επιλέγεις και αποφάσεων. Έτσι είναι. Ναι. Βουνό ή θάλασσα? Θάλασσα. Είναι πολύ ωραίο και το βουνό, αλλά θάλασσα. Γλυκό ή αλμυρό? Τι να σου πω, πώς θα ξυπνήσω. Τι εννοείς? Μ' αρέσουν πολύ και τα γλυκά, μ' αρέσουν και τα αλμυρά. Καμιά φορά να τρώω αλμυρό, γλυκό, αλμυρό, γλυκό. Είναι... Καλά, μα να αρχίσουμε, έτσι να δούμε. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Λευκοσία ή Λεμεσός? Αγαπώ τη Λευκοσία πολύ, αλλά η Λεμεσός έχει θάλασσα. Έχει θάλασσα, έχει, ναι, θάλασσα. Έχεις δίκιο. Ναι. Είναι αυτό. Τις τελευταίες μέρες είχα πάει στη Λεμεσό έτσι, και ξυπνούσα 6 παρατέταρτον το πρωί και πήγαινα περπάτημα στο Μόλο. Εχθές το έλεγα, να σου πω κάτι, το έλεγα εχθές με ένα φίλο, ότι ξέρεις, ζηλεύω πάρα πολύ αυτό που έχετε εκεί, πως το λένε ο Μόλος, γιατί είναι τόσο όμορφα, δηλαδή αν ήμουν και εγώ κοντά, θα πήγαινα καθημερινά για περπάτημα. Εγώ ή κάτι πρωί, άλλο απόγευμα. Ζήλεψα έτσι με την πολύ καλή έννοια, βέβαια. Ναι, βεβαίως. Οι Λεμεσανοί πηγαίνουν στα στεκούθια τους εκεί στη θάλασσα, πίνουν τον καφέ τους το πρωί μετά τη γυμναστική τους και μετά φεύγουν να πάνε στη δουλειά τους. Τι ωραία. Πόσο χαλαρωτικό πράγμα είναι αυτό. Πες μου, τι μπορεί να σε αχώσει? Αυτά τα απλά, τα ουσιαστικά και τα πολύ όμορφα. Έτσι, άμα είσαι δίπλα στη θάλασσα, ναι, τι πιο ωραίο πράγμα. Δεν την έχουμε εμείς, αλλά να μην παραπονιόμαστε κιόλας, γιατί κοντά είμαστε είναι και κοντά. Ναι, δεν άλλα έχουμε πράγματα εμείς στη Λευκοσία. Είναι πολύ ωραία και η Λευκοσία. Σωστά. Από Έλλη Ομόνοια. Α, σου πω. Να μου πεις. Εγώ στηρίζω τον άντρα μου. Τώρα, αν έπαιζε στην Ομόνοια, αν θες στηρίζει Ομόνοια, παίζουμε στο ΑΠΟΕΛ. Οπότε στηρίζουμε από Έλλη, εννοείται. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα, ας πούμε, ο Γιώργος να πάρει μια μεταγραφή, ξέρω εγώ, σε μια άλλη ομάδα. Τι θα σου πω? Θα μείνω... Και από πριν όμως ήσουν να υποστηρίζεις από ΕΡ. Να σου πω, δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με τα ποδοσφαιρικά. Ναι. Οπότε δεν είχα ομάδα. Στο σπίτι η μισή είναι με την Ομόνοια, η άλλη μισή είναι με το ΑΠΟΕΛ. Να δεις πλάκα όταν παίζει η Ομόνοια από ΕΡ, βέβαια. Είναι, έχει πάρα πολύ πλάκα. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεπεραστούν. Ο κάθε άνθρωπος υποστηρίζει την ομάδα του, να την υποστηρίζει ωραία, όμορφα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και οι παίχτες θα κάνουν και αυτή τη δουλειά του, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, αλίμονο. Και γι' αυτό δουλεύουν, για την εκάστοτε ομάδα. Πού είναι, Ελένη Μενεγάκη ή Ρούλα Κορομιλά? Να σου πω, θα σου πω Ελένη Μενεγάκη, ξεκάθαρα. Ρούλα Κορομιλά δεν έχω παρακολουθήσει τόσο πολύ. Εννοείται ότι έχει μια πολύ επιτυχημένη πορεία. Αλλά η Ελένη Μενεγάκη θεωρώ ότι, εκτός από ότι είναι εννοείται υπέροχη σε αυτό που έκανε, θα σου πω που κάνει, γιατί κανείς δεν ξέρει. Έχει κάνει τη μεγαλύτερη καριέρα στην τηλεόραση. Οπότε ποιος να αμφισβητήσει την Ελένη Μενεγάκη? Σωστό. Ακόμη και αν δεν αρέσει σε κάποιον, δεν μπορεί κανείς να τη αμφισβητήσει την πορεία. Ακριβώς. Τα επαγγελματικά της με τίποτα. Δεν μπορείς να τα αμφισβητήσεις. Ναι. Γρηγόρης Αρναούτογλου ή Νίκος Μουτσινάς? Αρναούτογλου θα σου πω. Που έχει δουλέψει και μαζί του. Που έχω δουλέψει και μαζί του. Ήταν και ο Μουτσινάς, αλλά είχα πιο πολύ επαφή με τον Γρηγόρη. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ και η εκπομπή που κάνει τώρα ο Γρηγόρης. Το βραδινό? Ναι. Δεν το έχω τώρα. Δεν το κάνει τώρα. Ναι, αλλά κάθε φορά προσθέτει. Ναι. Ναι. Κάθε φορά προσθέτει και διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά μ' αρέσει. Ναι. Είναι πολύ χαλαρός. Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι από τις ωραίες εκπομπές. Λούις Πατσαλίδης, Μιχάλης Σοφοκλέους. Α. Σου βάζω δύσκολα. Είναι και οι δύο πολύ αγαπημένοι. Είναι και οι δύο πολύ αγαπημένοι. Είναι, βρε. Είναι οι άτιμοι και οι δύο τόσο αγαπημένοι, είναι, βρε, παιδί πραγματι... Να σου πω κάτι. Με τον καθένα από του... και από τους δύο έχω πολύ διαφορετική σχέση. Έχουμε εξαιρετική σχέση και με τους δύο. Είναι σαν το αλμυρό γλυκό που μου είπες προηγουμένως, που σου λέω και αλμυρό και γλυκό. Μια αλμυρό, μια γλυκό, ναι, μια γλυκό. Αυτό. Μια γλυκό. Συμφωνώ. Είσαι απόλυτα δίκαιο. Και Εμιλία Κενεβέζου ή Αλεξανδρίνου? Επίσης το ίδιο δίλημα, γιατί είναι και οι δύο πολύ επιτυχημένες σε αυτό που κάνουν, πολύ διαφορετικές σε αυτό που κάνουν. Δεν μπορείς να πεις ότι το κάνουν με τον ίδιο τρόπο κλπ. Οπότε. Και εδώ αλμυρό γλυκό. Και εδώ αλμυρό γλυκό, μου αρέσει. Όχι γιατί δεν μπορώ να σου πω για άτομα, μπορώ να σου πω ενώ αν, ναι, ποιον θα ξεχωρίσω κλπ. Απλά τώρα μου έχεις βάλει ονόματα που μου το έχεις κάνει λίγο δύσκολο.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γι' αυτό τα βάλαμε, για να δυσκολέψουμε λίγο. Ναι, αν σου τα βάζα τα εύκολα, τι να τα κάνουμε. Θέλουμε λίγο να δυσκολέψουμε. Όχι, δεν έχω θέμα. Δυσκολέψουμε όσο θέλεις. Μα το ξέρω, επειδή δεν έχεις θέμα γι' αυτό. Επειδή ξέρουμε και το ζούμε εδώ και χρόνια μαζί σου, Χριστιανά, με αυτό το πράγμα. Ότι είσαι απόλυτα ειλικρινής, αυθόρμητη. Ότι αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που ισχύει. Και γι' αυτό και δεν έχω πρόβλημα να σε ρωτήσω. Και δεν έχουμε μιλήσει εγώ πριν με τη Χριστιανά να με ρωτήσει τι θα τη ρωτήσω κτλ. Όχι. Και ήξερα και ήμουν εντάξει και άνετη πολύ. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μου απαντήσει. Όχι, εννοείται. Και εννοείται και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ που το λέγαμε να πω. Πότε το λέγαμε, βρε Χριστιανά μου, τελικά τα καταφέραμε. Ναι. Ήρθα κι εγώ, ήρθες κι εσύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έγινε η συνάντηση. Έγινε η συνάντηση. Τελειώνει και ο χρόνος τώρα. Για πρέπει χρόνο. Να βάλετε όμως λίγο βελάκια στο ρικ. Δεν ήξερα που να πάω. Χάθηκα. Γιατί εγώ ξέρω. Είναι... Γιατί εγώ ξέρω, έχω ήμουν λίγο μέσα στους διαδρόμους και λέω πού πάω. Καθημερινά, Χριστιανά μου, έχω να σου πω ότι ανακαλύπτω καινούριους διαδρόμους. Κάθε φορά έχει. Ξέρεις πόσες φορές χάνομαι. Αλήθεια. Ναι. Το εννοείς δηλαδή. Το εννοώ. Ναι. Εντάξει. Χάνομαι. Γι' αυτό σου λέω. Το ξούθια. Το ξούθια, ναι. Έπρεπε να βάλουμε το ξούθια. Χριστάλα μου, σημείωσε το. Βάλουμε το ξούθια, αγαπητοί. Πώς θα περάσεις τις καλοκαιρινές διακοπές, τι θα κάνεις? Λοιπόν, τι ονειρεύομαι, ναι, Κύπρο. Τι ονειρεύομαι, με σαγιονάρες, μαγιό, μια φανέλα από πάνω, και θάλασσα. Άλλο, ναι. Λέω, θέλω να δω πολλά φεγγάρια φέτος στη θάλασσα. Μ' αρέσει να πηγαίνω απόγευμα στη θάλασσα λόγω και το μωρό και μ' αρέσει να φεύγω πολύ αργά. Να βγαίνει το φεγγάρι και μετά. Ωραία, και να βλέπεις και τα αστέρια. Έχεις ξαναδεί, τώρα θα την κάνω την ερώτηση, γιατί κάμουν ότι για μένα προχτές είπα το σου έφερα και το περίεργο. Έχεις ξαναδεί αστέρι να πέφτει? Πολλές φορές. Άντε ρε, εγώ γιατί δεν είδα ακόμη. Κοίταζε, ζω λίγο πάνω, ρε, ελπίδα μου, πού περιμένεις να το δεις. Είναι... Έλα, βγαίνουμε έτσι με ένα στραβό. Όχι, εγώ κάθομαι και βλέπω πολλές φορές τον ουρανό. Ας πούμε, κάτι το οποίο κάνω με την κόρη μου από τότε που ήταν πάρα πολύ μικρή, και ακόμη το κάνουμε και με το γιο μου, την έβγαζε έξω λίγο πριν να την πάω για ύπνο. Αγκαλίτσα, περπατούσαμε μέσα στη γειτονιά, ήσυχα αργά. Ακούμε λίγο το γρίλο τώρα το καλοκαίρι. Βλέπουμε το αγαπημένο μας αστέρι. Βλέπουμε το φεγγαράκι. Έχετε και αγαπημένο αστέρι? Ναι, έχουμε και αγαπημένο αστέρι. Βλέπουμε το φεγγαράκι. Πάρα πολλές φορές θα καθίσουμε να κοιτάζουμε τα σύννεφα, τα σχήματα. Δηλαδή, είμαι άνθρωπος που τα παρατηρώ πάρα πολύ. Δίνω πάρα πολύ σημασία σε αυτά. Οπότε, επειδή το κάνουμε συχνά αυτό, τύχαινε να τα δω πάρα πολλές φορές. Και εγώ τα αγαπώ. Πρέπει να πας στο Παλαιχώρι, τον δεν Αύγουστο. Δεν είναι ευδιάκριτα τώρα εδώ στη Λευκοσία. Ναι, πρέπει να πάω κάπου. Το Παλαιχώρι έχει έναν υπέροχο ουρανό, γεμάτο αστέρια. Δηλαδή είναι πραγματικά υπέροχα. Και όπου το λέω, το σου φαίνεται περίεργο, γι' αυτό είπα να σου πω και εσένα, και εσένα περίεργο σου φάνηκε όμως. Όχι, δεν μου φάνηκε περίεργο. Απλά κοίταζε λίγο πάνω κάτι να δεις. Κάτι είναι εδώ να πέφτει, να μην το τίποτε άλλο να πέφτει, να είσαι μόνο ένα αστέρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Ελπίδα μου. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί ξέρω και μας είπες και προηγουμένως ότι ο χρόνος σου είναι τόσο περιορισμένος που τρέχεις και τα παιδάκια, έχεις και την εκπομπή και το ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ που βρήκες τον χρόνο να είσαι εδώ μαζί μας. Κάτι και εμένα οι καλεσμένοι, έτσι δεν γίνεται. Όλοι οι καλεσμένοι μας και εμάς είναι πιεσμένοι. Βρίσκουν όμως τον χρόνο τιμούν. Να μας τιμούν με την παρουσία τους. Το ίδιο νιώθω και εγώ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ να δώσεις την αγάπη μας σε όλους εκεί στον Α, στα παιδιά σου, γιατί είναι παιδιά σου. Και εγώ να σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και σε εσένα. Να περάσεις όμορφα. Και βεβαίως θα τα πούμε και με τη νέα σεζόν. Καλά να είμαστε. Θα τα πούμε, εννοείται. Καλά να είμαστε και θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, αγαπημένη μου. Ευχαριστώ.